Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ο Υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, μας πληροφόρησε ότι δήθεν επειδή μείωσε κάποιους φόρους, μπορεί και να αυξήσει την ασφαλιστική εισφορά. Ότι οι αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν ελευθερία να επιλέξουν την κλάση της ασφάλισής τους. Αλήθεια, ποιους κοροϊδεύει? Ο νέος κρατικός προϋπολογισμός έχει αυξημένα φορολογικά έσοδα σε σχέση με πέρσι. Οι κατασχέσεις σε πρώτη κατοικία, εργαλεία και επαγγελματικούς χώρους συναδέλφων πέφτουν βροχή. Οι μειώσεις φόρων εξαμνημίζονται από το σύνολο των αντιλαϊκών νόμων που παραμένουν σε ισχύ. Το τέλος επιτιδεύματος, ο ένφια, τα αντικειμενικά κριτήρια, τα υπέρογκα δημοτικά τέλη, το πανάκριβο ρεύμα, οι άδικοι, έμεσοι φόροι, οι ρυθμίσεις που έρχονται μία μετά την άλλη, εξανεμίζουν το εισόδημα των οικογενειών μας. Αλήθεια, για ποια ελευθερία επιλογής μιλάνε? Σήμερα το 85% πληρώνει εξ ανάγκης τη χαμηλότερη εισφορά. Μάλλον καλύτερα να πούμε ότι είναι ενταγμένο στο να πληρώνει τη χαμηλότερη εισφορά, γιατί τα στοιχεία του ΕΦΚΑ μαρτυρούν ότι μόνο 6 στους 10 μπορούν και πληρώνουν. Ξέρουν πολύ καλά ότι η πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων λόγω οικονομικής δυσχέρειας θα ενταχθεί στη χαμηλότερη κλάση. Αυξάνουν την εισφορά αυτής στα 210 ευρώ και οι τελικές συντάξεις παραμένουν καθυλωμένες. Δηλαδή, η πλειοψηφία που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα θα υποχρεωθεί με ελεύθερη επιλογή σε πολλά εισαγωγικά, σε συντάξεις φιλοδορήματα και πλημελή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ό,τι κινδύνους προκύπτουν για την υγεία. Θα αναγκαστούν λοιπόν να στραφούν προς τα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών που περιμένουν στη γωνία, γιατί αντικειμενικά θα αποτελούν τη μοναδική επιλογή για όποιον έχει ανάγκη. Αυτή η κίνηση δείχνει ότι οι κυβερνήσεις έχουν συνέχεια, ότι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησαν με νέες κατευθύνσεις που στόχο είχαν τη διάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, την ιδιωτικοποίησή της. Και οι δυο, για να περάσουν τις αντιδραστικές αλλαγές, αξιοποίησαν τα ίδια επιχειρήματα. Είπαν ότι τώρα σώζουμε τα ταμεία, κρύβοντας όλες τις ληστικές επιδρομές που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Την παραπάνω προπαγάνδα πρημοδότησε και η ΓΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ, οι οποίες προσήλθαν σε όλους τους κοινωνικούς διαλόγους, συμφώνησαν με την ουσία του νόμου Κατρούγκαλου, του νόμου Λεμιτόμου, και παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις το ίδιο κάνουν και σήμερα. Τι εννοούν άραγε όταν μιλάνε για βιώσιμο μεικτό ασφαλιστικό σύστημα? Στις θέσεις τους δεν υπάρχει ούτε ένα αίτημα για την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, για επαναφορά των μειώσεων που υπέστησαν οι συνάδελφοι που είναι συνταξιούχοι, για τους παγιαστικούς συντελεστές αναπλήρωσης, για τις συντάξεις πείνας που επιβάλλει ο νέος νόμος. Κουβέντα για τα δισεκατομμύρια των αποθεματικών που ληστεύτηκαν. Ενδιαφέρονται περισσότερο να μην πληγεί ανταγωνιστικότητα ενός μικρού λεπτού στρώματος μεσαίων επιχειρήσεων από τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, παρά για τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες που άλλα είναι τα βάσανά τους και σε αυτά τα φορτώνει και το ασφαλιστικό. Γι' αυτό κανείς να μην τους έχει εμπιστοσύνη. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ξεκαθαρίζουμε. Η ασφάλιση και η υγεία είναι ανέφικτο για τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων να υλοποιηθούν ατομικά. Παλεύουμε για την κατοχήρωση και τη διεύρυνση του κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος και της δημόσιας υγείας. Τα λαϊκά στρώματα φέρουν το κύριο βάρος της φορολογίας και είναι αυτά που δημιουργούν το σημερινό και τον αυριανό κοινωνικό πλούτο. Τα έχουμε πληρώσει από χίλιες μπάντες, διπλά και τριπλά. Γι' αυτό είναι βιώσιμο ο κρατικός προϋπολογισμός να δώσει αυτά που χρωστά στο ασφαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό λέμε στην κυβέρνηση αυτή και σε κάθε κυβέρνηση, ούτε σκέψη για αύξηση των εισφορών, και ταυτόχρονα απαιτούμε αυξήσεις και αξιοπρεπείς συντάξεις. Γι' αυτό η δημόσια υγεία πρέπει να είναι ταυτόχρονα και άρτια και δωρεάν.
δωρεάν και να επιβαρύνει μόνο το κράτος και όχι το λαό. Απαιτούμε να μπει φρένο στο νέο νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και να ανατραπούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση. Απαιτούμε την πλήρη αποκατάσταση των απολειών, την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης. Απαιτούμε κατώτατη σύνταξη στο 80% του βασικού μισθού, αυξήσει τις συντάξεις, διπλασιασμό των σημερινών ποσοστών αναπλήρωσης, να διαγραφεί τμήμα των χρεών για την προσωπική ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων, των τόκων και των προστήμων του ποσού που αντιστοιχεί στην εισφορά υγείας. Συνεχίζουμε για να δυναμώσει πάλι. Δίνουμε τη μάχη δεκάδες, εκατοντάδες σωματεία αυτοαπασχολουμένων να μπουν στον αγώνα, να γίνουμε εμπόδιο, να μας βρουν μπροστά τους. Καλά.